αγωνία της οικογένειας είναι η εξιχνίαση αυτού του εγκλήματος και είναι σε αναμονή τόσα χρόνια τώρα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί στην συγκέντρωση των στοιχείων αυτών που οι αστυνομικές αρχές έχουν μέχρι σήμερα στα χέρια τους, προκειμένου και εμείς να τα δούμε, να τα αξιολογήσουμε όπως και οι δικαστικές αρχές. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας και στη συνέχεια να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν πώς εντοπίστηκε αυτός ο άνθρωπος, Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή κάτι. Όλα είναι πληροφορίες οι οποίες, αν για μένα δεν έχουν ένα σοβαρό έρισμα, δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Καταλαβαίνετε ότι αναμένω με ιδιαίτερη αγωνία και εγώ να λάβω αντίγραφα της δικογραφίας και στη συνέχεια φυσικά να κάνουμε τα νόμιμα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Η άποψη της οικογένειας μετά από τόσα χρόνια, μόλις έγινε γνωστή αυτή η εξέλιξη, ποια είναι? Η αγωνία της οικογένειας είναι δεδομένη τόσα χρόνια τώρα. Η οικογένεια δεν έχει άποψη. Σέβεται και τις διαδικασίες που έχουν μέχρι σήμερα γίνει και φυσικά αναμένει και εκείνη τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Μας ανατέθηκε με την εκλεκτή συνάδελφο, την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, το βήμα της υποστήριξης κατηγορίας. Αναμένουμε με αγωνία την απολογία του κατηγορουμένου. Η έκδοση εντάλματος σύγγυψης από την πλευρά της αξιωτήμου κυρίου ανακρίτριας προφανώς και εισφέρει νέα στοιχεία στην εξέγιξη της υπόθεσης, δεδομένου ότι ο νόμος αξιώνει τη συνδρομή σοβαρών ενδείξεων ενοχής για τον κατηγορούμενο. Επομένως, το γεγονός ότι εξέδωσε ένταλμα σύγγυψης και δεν προέβη στην έκδοση κλήσης με την τακτική διαδικασία, προφανώς δημιουργεί για μας ιδιαίτερη αισιοδοξία από την πλευρά του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί. Θα βοηθήσουμε την ανακριτική διαδικασία με το διορισμό τεχνικών συμβούλων, ώστε να συγκεντρώσουμε το αποδεικτικό υλικό που είναι αναγκαίο για την ανάδειξη της ουσιαστικής αλήθειας. Και πραγματικά η οικογένεια περιμένει τη δικαίωση και την ανάδειξη και την αποκάλυψη του δράστη αυτού του στιγερού εγκλήματος, ο οποίος 17 ολόκληρα χρόνια διαφεύγει της σύγκυψης, συνεχίζοντας ουσιαστικά τη ζωή του. Μιλάμε για ένα έγκλημα με ακραία αντικοινωνικά χαρακτηριστικά που είχε συγκλονίσει τότε το Πανεγύνιο και την τοπική κοινωνία. Μιλάμε για μια επικίνδυνη εγκληματική προσωπικότητα η οποία διέπραξε την συγκεκριμένη πράξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι για την οικογένεια και εμείς θα συμβάλλουμε στην ανάδειξη της ουσιαστικής αλήθειας και στην εισφορά των κρίσιμων περιστατικών που θα οδηγήσουν στην καταδίκη του κατηγορουμένου. Και ο παντός άλλου που ενέχεται σε συγκεκριμένη αξιόπινη πράξη, διότι άποψή μας είναι ότι σίγουρα θα υπάρχει και άλλο πρόσωπο στην συγκεκριμένη υπόθεση, το οποίο θα βοήθησε είτε στην συγκάλυψη του εγκλήματος, διότι με την τόσο προωθημένη, αν θέλετε, εξέλιξη της τεχνολογίας και σε εμάς προξενεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν εγκρυπτό και παραβίστο να παραμένει το συγκεκριμένο έγκλημα. Είστε επιφυλακτικοί, γιατί το 2011 είχε ανακοινωθεί εξιχνίαση της υπόθεσης και δράστης, ο οποίος στη συνέχεια απειλάγει. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, όπως και η συναδελφός μου, σεβόμαστε το τεκμήριο αθότητος του κάθε κατηγορουμένου. Από εκεί και πέρα όμως θεωρούμε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό αποδεικτικό μέσο, όπως είναι το δακτυλικό αποτύπωμα, και γι' αυτό αναμένουμε με ιδιαίτερη, αν θέλετε, προσμονή, την απολογία του κατηγορουμένου, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει με αδιάστατα στοιχεία και να αιτιολογήσει πώς σε ένα πράγμα το οποίο αποδεικνύεται πλήρως ότι ήρθε σε επαφή και είναι η κατοικία του αιμνής του θύματος, για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί το δακτυλικό του αποτύπωμα.